Βελόπουλε, αντε γαμίσου, ρε μαλάκα. Βελόπουλος, core moments. Μάγκες, γενικά δεν νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε κιόλας. Να το πω στο έτσι. Ναι, μαλακίες λένε. Και σήμερα που βγήκε κάποιος στα κανάλια και τον κόψανε, πάλι μαλακία κάνανε. Γιατί θέλανε να ακούσουν παπατζηλίκια, να υποκινήσουν τη συζήτηση και να τον βάλουν σε ρότα εκεί περίεργη και να πει πράγματα που να τον κάνουν expose. Και δεν τους βγήκε. Αυτοί αυτό θέλουν τώρα, να τους δώσουμε φως, να τους δώσουμε πάτημα, να πούμε και καμιά μαλακία παραπάνω στα social και να βγουν να έχουν και τον πρώτο λόγο. Από εδώ το πάτα, από εκεί το πάτα, πάλι στο τραπ τα ρίχνετε. Λες και πριν το τραπ δεν υπήρχαν τα ναρκωτικά και η βία. Εντάξει τώρα, πέρα από την πλάκα ρε φίλε, να πω κάτι, όχι σαν Fax Lime αλλά σαν Roy. Είπα χωρίς πλάκα ρε, σταμάτα. Λοιπόν, την έχουμε αγαπήσει αυτή τη μουσική ρε φίλε, μεγαλώσαμε με αυτή τη μουσική. Τι πως θα γίνει τώρα δηλαδή, θα αλλάξουμε ρε φίλε τη μουσική που μας αρέσει? Δεν γίνεται ρε φίλε. Βρείτε κάτι άλλο να ασχολείστε. Λοιπόν κύριε Γραβατόπουλε, όλοι αυτοί εμείς οι τράπερς που αναφέρεσαι για μουσική, έτσι, είμαστε original. Δεν φοράμε γραβάτες και το παίζουμε γαμάω τάω. Οκ. Άσε αυτό το θέμα. Ποιος είσαι εσύ ρε Μουνί που θα μου πεις εσύ εμένα ότι με απαγορεύεις να κάνω τη μουσική και ότι επηρεάζω τα μικρά παιδιά? Θέλεις να μιλήσουμε, να μαζευτούμε όλοι εμείς και να μιλήσουμε για τα τσιμπούκια που παίρνετε, για τις αλεξοκολλιές που κάνετε, ε? Τι θες να πούμε, τι θέλετε να πούμε? Λοιπόν, αφήστε τα αυτά εδώ πέρα. Κοιτάξτε λίγο να βάλετε από την τσέπη σας καμιά 10, 20, 30 και 40 χιλιάρικα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, γιατί είμαστε οι πρώτοι που παίρνουμε θέση σε όλα αυτά που γίνονται. Και αφήστε τα, δεν σας παίρνει. Λοιπόν, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, όλοι εσείς με τις γραβάτες οι κυριλάτη, καθίστε εκεί πίσω, πάρετε τα τσιμπούκια, γαμηθείτε ελεύθερα πίσω από τις κάμερες, γιατί εμείς τα λέμε μπροστά από τις κάμερες και μας κόβετε κιόλας. Πάρτε μας ένα τσιμπούκι και ηρεμήστε. Για να μην μιλήσουμε για τις φωτιές, για τα ντέμπι που έχετε πάρει στις πλάτες σας πόσες χιλιάδες κόσμο. Δεν σας πειράζουμε, μη μας πειράζετε. Τσιμπούκι. Μπράβο. 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 Γεια σου ρε Βελόπουλε. Τράπερ. Πώς γίνεται για όλα ό,τι γίνεται σε αυτή τη χώρα να φταίει η μουσική που κάνουμε? Πραγματικά, δηλαδή δεν έχουμε δει να ασχοληθούμε και φταίει ο κάθε καλλιτέχνης που κάνει τη φάση του και γράφει την πορεία του και αυτά που ζει και επηρεάζει αρνητικά τον κόσμο, άρα φταίει η τραπ μουσική, φταίει. Τι να πω ρε μαλάκα. Φταίει η τραπ μουσική για όλα. Που πάμε κατά διαόλου σαν χώρα, φταίει η τραπ μουσική, μπράβο. Και άκου ποιο είναι το αστείο. Ένας γονιός δεν έμαθε στο παιδί του να φέρεται και να βλέπει τι είναι γύρω από τα υπόλοιπα παιδιά και να σέβεται, και φταίμε εμείς που κάνουμε αυτή τη μουσική. Δεν φταίει αυτός ο γονιός, δεν κλείνουν αυτόν μέσα, φταίει η τραπ μουσική. Να ξέρετε παιδιά, αν ξαναβούμε σε μνημόνιο και ξαναγαμηθεί αυτή η χώρα, δεν θα φταίει η Βουλή, δεν θα φταίνε οι πολιτικοί, δεν θα φταίνε εμείς που ψηφίσαμε, αλλά θα φταίει η τραπ μουσική.